Καλησπέρα σας από το Υπουργείο Υγείας. Ξεκινάει η καθημερινή ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου για τον νέο κορονοϊό καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος έχει και το λόγο. Καλησπέρα σας. Ως σήμερα, περισσότερα από 806.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί σε παγκόσμιο επίπεδο και περισσότεροι από 39.000 θάνατοι. Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 172.000 συνάνθρωποι μας, ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Η ΗΠΑ και η Ιταλία είναι οι πρώτες χώρες σε αριθμό κρουσμάτων και έχουν καταγράψει κάθε μία περισσότερες από 100.000 περιπτώσεις. Σήμερα ανακοινώνουμε 82 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Επιπλέον, έχουν ανοιχνευθεί 20 άλλα κρούσματα που αφορούν επιδημική έξαρση κρουσμάτων σε πλήρωμα κρουαζιεροπλοίου. Το κρουαζιερόπλοιο ελέγχθηκε συνολικά από ομάδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και το σύνολο του πληρώματος 383 άτομα ελέγχθησαν. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων των καταγεγραμμένων στη χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι 1.314. 85 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η μέση ηλικία είναι 66 ετών. 17 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. 57% έχουν υποκείμενο νόσημα. 6 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 7 νέους καταγεγραμμένους θανάτους και 49 θανάτους συνολικά στη χώρα. Η μέση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας είναι τα 72 έτη, με 37 άνδρες και 12 γυναίκες. Οι 96% έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Οι θάνατοι αυξάνονται, ευτυχώς όχι σε αντίστοιχα ποσοστά και τάσεις με αυτές που βλέπουμε στο εξωτερικό, αλλά αυτό και από μόνο του δείχνει την επιθετικότητα αυτού του ιού, όπως και τα υψηλά ποσοστά θανάτων σε αυτούς που νοσηλεύονται σε βαριά κατάσταση της ΜΕΘ. Έχουν διενεργηθεί ως σήμερα 16.732 εργαστηριακά τεστ. Σχετικά με το θέμα της χρήσης μάσκας ή κάποιας φυσικής προστασίας του προσώπου από τον γενικό πληθυσμό σε αυτή την επιδημία, θα ήθελα να κάνω μια μικρή επιστημονική τοποθέτηση που ελπίζω να την κατανοήσουμε όλοι καλά. Βλέπετε ανθρώπους στην Ευρώπη, στην πατρίδα μας, να προσπαθούν να πάρουν στα χέρια τους μάσκες να προστατευτούν. Το ερώτημα λοιπόν που αναδύεται είναι, θα μπορούσαν όλοι να φορούν μάσκες προσώπου, να μας βοηθήσουν έτσι να επιβραδύνουμε την πανδημία? Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επανατοποθετήθηκε χθες και οι αξιωματούχοι του ανακοίνωσαν πως εξακολουθούν να συστήνουν στους πολίτες να μην φορούν μάσκες προσώπου, εκτός κι αν είναι άρρωστοι με τον ιό ή φροντίζουν κάποιον που είναι άρρωστος. Κλινικές μελέτες, ειδικές κλινικές μελέτες που έχουν εξετάσει τη χρήση μάσκας σε άλλους αναπνευστικούς ιούς δεν έχουν αποδείξει πως μαζική χρήση μάσκας μειώνει τις λοιμώξεις και στις περισσότερες περιπτώσεις οι συμμετέχοντες δεν χρησιμοποιούσαν τις μάσκες σύμφωνα με τις οδηγίες. Η χρήση των μασκών αυτή τη στιγμή προτείνεται για τους επαγγελματίες υγείας. Το μεγαλύτερο όφελος από τη μάσκα προέρχεται όχι από την κάλυψη του στόματος των υγιών ανθρώπων, αλλά από την κάλυψη του στόματος και της μύτης αυτών που ασθενούν. Αυτοί που ούτως ή άλλως, εάν είχαν ήπια συμπτώματα, δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν έξω. Ούτως ή άλλως, μια χρήση μάσκας δεν αναιρεί το βασικό μέτρο της αποστασιοποίησης, του να διατηρούμε την απόστασή μας, που όταν τηρείται ευλαβικά εμποδίζει τη διασπορά του ιού. Σχετικά με αλλοδαπή γυναίκα, η οποία προσήλθε σε δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας για τη διαδικασία του τοκετού και διαβιούσε σε δομή φιλοξενίας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ιχνηλατεί ήδη όλες τις επαφές του κρούσματος εντός των προηγουμένων ημερών και προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των διαμενόντων και των εργαζομένων. Επισημαίνεται ότι εξετάστηκε και φιλικό πρόσωπο υψηλού κινδύνου έκθεσης, το οποίο συγκατοικούσε με τη γυναίκα, το οποίο σύμφωνα με τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου δεν είναι φορέας του ιού. Μέσα στη ροή της επιδημίας, συνεχίζεται μέσω προγραμμάτων κινητών μονάδων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε κεντρικά σημεία της Αθήνας δράσεις που περιλαμβάνουν μείωση βλάβης αλλά και πληροφόρηση για τον ιό σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπως άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στη στέγαση και ενεργοί χρήστες ενδοφλεβίων ουσιών. Είναι ώρα για επιστημονική στάση. Με βάση τα δεδομένα. Είναι ώρα για ομοψυχία.
Τα μέτρα που παίρνουν οι περισσότερες χώρες αποδίδουν, σύμφωνα και με τις μαθηματικές εκτιμήσεις των συναδέλφων από την Ελλάδα και το εξωτερικό που ασχολούνται με την πορεία των τοπικών επιδημιών. Αλλά είναι ένας ιός που ταχύτατα διασπείρεται. Σε πρόσφατη δημοσίευση που αφορά 11 χώρες της Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο, υπολογίζεται πως έως και τις 28 Μαρτίου έχει μολυνθεί μεταξύ 7 και 43 εκατομμύρια ανθρώπων. Τα δε μέτρα εκτιμάται πως έχουν αποτρέψει μέχρι τις 31 Μαρτίου 59.000 θανάτους, με ένα εύρος εκτίμησης που φτάνει μέχρι και τους 120.000 θανάτους. Οι συνάδελφοί μου επιστήμονες από το κολέγιο Imperial του Λονδίνου εκτιμούν πως πολύ περισσότεροι θάνατοι θα αποφευθούν εάν τα μέτρα παραμείνουν σε ισχύ και πως αυτή τη στιγμή είναι κριτικής σημασίας να παραμείνουν τα μέτρα σε ισχύ και να καταγράψουμε προσεκτικά τους θανάτους και τις εξελίξεις στις τάσεις επιδημίας τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον καθηγητή του Harvard, κύριο Λίψιτς, το καλύτερο μέτρο στον κόσμο για τον περιορισμό της επιδημίας είναι μέτρα σαν αυτά που εφαρμόζουμε. Δεν έχουμε κάτι καλύτερο στα χέρια μας. Δεν θέλουμε το περίφημο peak, δηλαδή την κορυφή της επιδημίας, να έρθει γρήγορα. Θα πρέπει όσο το δυνατόν περισσότερο ο ρυθμός αύξησης να είναι βραδύς, ώστε να επιτυγχάνεται σταδιακά, σιγά σιγά, ανοσία στον πληθυσμό και το σύστημα υγείας να μπορεί να ανταπεξέρχεται. Η βραδύ αύξηση του ιού στη χώρα μας έχει οδηγήσει ως σήμερα σε ένα μήνα στους μισούς από τους θανάτους που καταγράψαμε από την γρίπη εφέτος. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο επιθετικός, πόσο γρήγορα καταστρεπτικός μπορεί να γίνει ένας τέτοιος ιός και στην πατρίδα μας, αρκεί να κοιτάξουμε στη γειτονιά μας, στην Ευρώπη. Ελπίζω να μην είναι αλήθεια αυτά που ακούω πως κάποιοι έχουν ψυχθεί στους δρόμους, αγνοώντας τα μέτρα. Αν χαλαρώσουμε, όλοι θα πληρώσουμε το τίμημα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Το λόγο είχε ο κύριος Καρταλιάς. Καλησπέρα σας και από την πολιτική προστασία. Οι επόμενες ημέρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Ο Απρίλιος είναι ιδιαίτερα κρίσιμος. Αυτό το έχουμε πει και θα συνεχίσουμε να το λέμε. Η κατάσταση είναι ακόμα ρευστή και τίποτα δεν έχει κριθεί. Τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα. Γι' αυτό και παρακολουθούμε στενά κάθε εξέλιξη, κάθε αλλαγή στα δεδομένα και είμαστε έτοιμοι να λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, όπου αποφασίστηκε περιορισμός της κίνησης των πολιτών στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 2 το μεσημέρι στις 8 το πρωί της επομένης και για όλο το Σαββατοκύριακο. Ο περιορισμός που αποφασίστηκε μετά από σχετική εισήγηση του Δημάρχου της πόλης Κωνσταντίνου Ζέρβα και του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζικώστα τέθηκε σε ισχύ σήμερα το μεσημέρι και θα έχει διάρκεια 14 ημέρες. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφερθώ στην απαράδεκτη εικόνα που είδαμε σήμερα έξω από τις τράπεζες, όπου κάποιοι συμπολίτες μας μάλλον δεν έχουν αντιληφθεί τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται τόσο εκείνοι, όσο και οι οικογένειές τους. Σε πολλές περιπτώσεις παρενέβη η αστυνομία, όμως πρέπει να καταλάβουν οι ίδιοι τι μπορεί να κοστίσουν τέτοιες ενέργειες, γιατί δεν γίνεται δίπλα σε κάθε απερίσκεπτο πολίτη να υπάρχει και ένας αστυνομικός. Γι' αυτό το λόγο, στη συνέχεια, έχουμε καλέσει τη Γενική Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, κυρία Χαρά Απαλλαγάκη, για να μας ενημερώσει για άλλη μια φορά για τις ενέργειες των τραπεζών, για την προστασία των πολιτών που, όπως είδαμε, στριμώχθηκαν όλοι έξω από τις τράπεζες. Επιπλέον, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αναστήλαμε προσωρινά τη λειτουργία δύο λαϊκών αγορών στο Δήμο Ηλίου, της οδού Εακού και της οδού Χίου, λόγω μη τήρηση των ειδικών ρυθμίσεων που αφορούν στη λειτουργία τους κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Τα μέτρα και οι κανόνες υπάρχουν για να τηρούνται. Και αυτό πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτο και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω για κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Λαμβάνοντας υπόψη μας τις εξελίξεις και το έντονο επιδημιολογικό φορτίο που παρατηρείται τα τελευταία 24 ώρα σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας μας, προχωράμε στη λήψη πρόσθετων μέτρων τοπικού χαρακτήρα για να αποφύγουμε ευρύτερη εξάπλωση της νόσου στις συγκεκριμένες περιοχές. Ως εκ τούτου, σε καραντίνα τίθεται σήμερα η Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας του Δήμου Καστοριάς. Η καραντίνα ξεκινά σήμερα στις 8 το βράδυ και θα διαρκέσει για 14 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 8 το βράδυ της 14ης Απριλίου. Απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος παρά μόνο για τροφοδεσία σε όλα τα χωριά της Δημοτικής Ενότητας.
Επίσης, πρόσθετα περιοριστικά μέτρα στη μετακίνηση των πολιτών θα εφαρμοστούν για 14 ημέρες σε 5 δήμους. Στους δήμους Καστοριάς, Ορεστίδος, Νεστορίου, Ξάνθης και Μίκης. Τρεις δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και ο Δήμος Ξάνθης και Μίκης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Τα μέτρα τίθενται σε ισχύ σήμερα το βράδυ στις 8. Πιο συγκεκριμένα, απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των πολιτών από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 8 το επόμενο πρωί. Επίσης, σε αυτούς τους 5 δήμους αναστέλλεται η δυνατότητα κατ' εξαίρεση μετακίνησης για τους 3 ακολούθους λόγους. Η κίνηση για παροχή βοήθεια σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, Β4, η μετάβαση τελετή, Β5, η σύντομη μετακίνηση για ατομική σωματική άσκηση ή για τις ανάγκες κατοικιδίου Β6. Για την περίοδο αυτών των 14 ημερών των επιπλέον περιοριστικών μέτρων, η παροχή βοήθεια σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη γίνεται αποκλειστικά από το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι των Δήμων. Όσον αφορά τη μετάβαση τελετή, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο επιτρέπεται παρουσία μόνο σε περίπτωση κηδείας και αποκλειστικά και μόνο για τους συγγενείς πρώτου βαθμού. Και τέλος, οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων έχουν τη δυνατότητα να τα βγάζουν για 15 λεπτά και μόνο πέριξ της οικίας τους. Επιπρόσθετα στους 5 αυτούς δήμους, στα σούπερ μάρκετ γίνεται υποχρεωτική αναλογία ένας πελάτης ανά 20 τετραγωνικά ωφέλιμου χώρου, ενώ στις λαϊκές αγορές η απόσταση μεταξύ των πάγκων πρέπει να είναι 10 μέτρα και όλοι οι πάγκοι πρέπει να τοποθετούνται από την ίδια πλευρά του δρόμου. Η πυροσβεστική υπηρεσία και οι υπηρεσίες των περιφερειών θα συνδράμουν στους δήμους στο έργο τους, ενώ για την εφαρμογή των μέτρων αρμόδια είναι η ελληνική αστυνομία. Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμήνης, ενισχύουμε τις δυνατότητες περίθαλψης των υγειονομικών μονάδων των Δήμων αυτών. 2 στρατιωτικοί γιατροί και 2 νοσηλευτές αποστέλλονται στο Υγειονομικό Κέντρο Εχήνου, το οποίο μεταφέρεται στη Σμύνθη μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Ενέργειες γίνονται και για την περαιτέρω ενίσχυση του Κέντρου Υγείας με ένα γιατρό και έναν νοσηλευτή από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης. Επιπλέον, το νοσοκομείο Καστοριάς ενισχύεται με 3 στρατιωτικούς γιατρούς και 6 νοσηλευτές, ενώ 2 στρατιωτικοί γιατροί και 2 νοσηλευτές αποστέλλονται στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. Επιπρόσθετα, διαθέτουμε από το ΕΚΑΒ, επιπλέον των ήδη υπαρχόντων, 3 κατάλληλα εξοπλισμένα οχήματα με το απαραίτητο προσωπικό στους Δήμους Νεστορίου, στο Δήμο Καστοριάς για κάλυψη και των αναγκών του Δήμου Ορεστίδος και στον Δήμο Μίκης. Τα 3 πρόσθετα ασθενοφόρα ενισχύουν τη δυνατότητα διακομιδής των κατοίκων στα νοσοκομεία της περιοχής, εφόσον υπάρξει μια τέτοια ανάγκη. Απευθύνουμε έκκληση. Καλούμε τους κατοίκους αυτών των Δήμων να παραμείνουν στα σπίτια τους, να αποφύγουν κάθε μετακίνηση, ειδικά εκτός της γειτονιάς τους, και κάθε περιττή επαφή. Να προχωρήσουν σε προμήθειες πολλαπλών ημερών, σε τρόφιμα και σε περίπτωση που υπάρχει τέτοια ανάγκη σε φάρμακα, ώστε να αποφύγουν τις πολλαπλές μετακινήσεις. Θέλω να επισημαίνω σε αυτούς τους 5 δήμους. Εκπέμπουμε σως. Κάνουμε έκκληση σε κάθε συμπολίτη μας, σε αυτούς τους 5 δήμους, για τις επόμενες 14 ημέρες να μείνει σπίτι του. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα κρίσιμη, και ο κίνδυνος διασποράς είναι μεγάλος. Ας κατανοήσουμε όλη τη σοβαρότητα της κατάστασης και ας μείνουμε σπίτι μας, προστατεύοντας τους εαυτούς μας αλλά και τους συνανθρώπους μας. Ο έλεγχος των μέτρων θα είναι αυστηρός και όσο πιο πιστά τα ακολουθήσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα έρθουν. Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σήμερα έγινε η παραλαβή 8.340.000 προστατευτικών μασκών από την Κίνα. Οι μάσκες αυτές αποτελούν τμήμα των 13,5 εκατομμυρίων συνολικά προστατευτικών μασκών που αποκτήθηκαν χάρη σε δωρεά του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, στο πλαίσιο των αδιάκοπων προσπαθειών για θωράκιση του συστήματος υγείας και των εργαζομένων του έναντι του κορονοϊού. Η παραλαβή έγινε ύστερα από σκληρό αλλά αποτελεσματικό αγώνα που δίνουν οι υπηρεσίες του ελληνικού κράτους σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για την ταχύ απόκτηση υγειονομικού υλικού, καθώς στην παγκόσμια αγορά, όπως έχει γίνει αντιληπτό, μένεται πόλεμος παραγγελιών και η απόκτηση των αναγκαίων ειδών λόγω ζήτησης είναι εξαιρετικά δύσκολη. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ σε μια ακόμη προσφορά, η οποία έγινε με πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, στην οποία ανταποκρίθηκαν περισσότερο από 120 μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά υγειονομικού υλικού. 335 αναπνευστήρες, ΜΕΘ, 20 φορητοί αναπνευστήρες, 100 μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών οργάνων, 100 νοσοκομιακές κλίνες νοσηλείας ΜΕΘ, καθώς και σημαντικές ποσότητες αναλωσίμων που θα διατεθούν στο σύστημα υγείας. Τους ευχαριστούμε θερμά για την τόσο σημαντική υποστήριξη σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία για την πατρίδα.
Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, έχουμε βρεθεί σε μια κρίσιμη καμπή, σε αυτή τη μάχη που δίνουμε. Και αν μέχρι χθες κάποιοι λίγοι δύσπιστοι συμπολίτες μας αμφισβητούσαν την αναγκαιότητα των μέτρων, θεωρώντας τα υπερβολικά, η πραγματικότητα έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι ακόμα τίποτα δεν έχει κριθεί. Ότι η επιτυχία της προσπάθειάς μας εξαρτάται από την επιμονή, την υπομονή, την πειθαρχία μας. Ας αποδείξουμε λοιπόν για ακόμη μια φορά ότι όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, ξέρουμε να υποτάσσουμε τις εύλογες ατομικές μας επιθυμίες στο κοινό καλό. Φέτος το Πάσχα θα είναι διαφορετικό. Όλοι θα μείνουμε σπίτια μας. Θα ανταλλάξουμε ευχές με τα αγαπημένα μας πρόσωπα από το τηλέφωνο και θα προσευχηθούμε από τα σπίτια μας. Θα κάνουμε ένα διαφορετικό Πάσχα, όπως ανέφερε νωρίτερα σήμερα και ο Πρωθυπουργός, για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και όλους αυτούς που πραγματικά αγαπάμε, που πραγματικά μας αγαπούν. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Η ανάγκη για απόλυτη εγρήγορση από όλους μας είναι μονόδρομος. Η επιμονή στο στόχο θα φέρει το αποτέλεσμα. Μένουμε σπίτι. Όσο πιο αυστηρά το τηρήσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα κερδίσουμε τη μάχη. Θα κερδίσουμε τον πόλεμο. Σας ευχαριστώ. Ο λόγο έχει η Γενική Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Χαρά Απαλλαγάκη. Καλησπέρα από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Η εικόνα που είδαμε σήμερα, ευτυχώς μόνο σήμερα και μάλιστα σε μονεμένες περιοχές, δεν δικαιολογείται μετά τα μέτρα και την πρόνοια που έχει λάβει το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος για την πλήρη και ασφαλή εξυπηρέτηση όλων των πολιτών εκτός τραπεζικού καταστήματος. Είναι σαφές ότι τα τραπεζικά καταστήματα ήταν και θα παραμείνουν ανοιχτά. Είναι σαφές ότι έχουμε όλη πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών και συναλλακτικών μας αναγκών, χωρίς κανένα περιορισμό. Είναι όμως εξίσου σαφές ότι η εξυπηρέτησή μας αυτή θα πρέπει να γίνει με αυστηρή προσήλωση στα μέτρα που έχουν ληφθεί, καθώς επίσης στην ανάγκη να σεβαστούμε τον εαυτό μας και τους εργαζομένους των καταστημάτων, που επίσης εμπίπτουν στον πυρήνα προστασίας και μέλειας και επιμέλειας των τραπεζών. Είμαστε εδώ γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για να το επαναλάβουμε σε όλους. Χρειαζόμαστε, διανύουμε μία περίοδο όπου χρειαζόμαστε μία πειθαρχημένη ελευθερία για να έχουμε μελλοντικά μία πλήρη ελευθερία όπως την αντιλαμβάνει το καθένας χωριστά. Όταν σε συνεργασία με την κυβέρνηση διαγράψαμε το πλαίσιο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, είχαμε ένα μεγάλο σύμμαχο και ο σύμμαχος αυτός ήταν η τεχνολογία. Χρησιμοποιήσαμε λοιπόν ακόμα περισσότερο την ευελιξία που μας δίνουν τα συστήματα και καλέσαμε από τις 13 Μαρτίου μέχρι και προχθές όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, ανεξαρτήτως επιπέδου, ανεξαρτήτως επαγγελματικής τάξης, να συνεχίζουν τη ζωή τους στην οικονομική κανονικά, από απόσταση, χωρίς την ανάγκη να πάνε στο κατάστημα. Τι χρειάζεται ο μέσος πολίτης σήμερα, τι χρειαζόμαστε όλοι? Μια ανάληψη, έχει την κάρτα του. Μια κατάθεση, έχει την κάρτα του. Να πληρώσει το λογαριασμό, έχει την κάρτα του. Να πληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, έχει την κάρτα του. Να πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές, έχει την κάρτα του. Έχει τον προσωπικό του υπολογιστή. Οι νεότεροι έχουν και ειδικές εφαρμογές στα κινητά τους. Τι παρατηρήθηκε σήμερα? Ότι πληρωμές που πρέπει να γίνουν και μπορούν να γίνουν με όλα αυτά τα μέσα που σας ανέφερα, έγιναν με ουρές. Ουρές που αδικούν το υψηλό τεχνολογικό και ψηφιακό επίπεδο που διαθέτει η χώρα σε όλο τον τομέα της δραστηριότητάς της, είτε αυτό αφορά την κεντρική κυβέρνηση, είτε αφορά μεγάλες επιχειρήσεις όπως είναι και οι τράπεζες. Μας αδικεί η ουρά, γιατί δείχνει ότι δεν ξέρουμε πώς πρέπει να κάνουμε τη συναλλαγή μας, την ελεύθερη συναλλαγή μας σε περιστάσεις οι οποίες είναι εξαιρετικά ευαίσθητες και κρίσιμες για όλους μας. Θέλουμε λοιπόν κι εμείς με τη σειρά μας να κάνουμε μια έκκληση σε όλους τους πολίτες, να απλώσουμε το χέρι και να ζητήσουμε τη συνεργασία σας και την κατανόησή σας, να διαβεβαιώσουμε όλες τις ευπαθείς ομάδες και όλους τους ανθρώπους που είναι σε μια μεγαλύτερη ηλικία ότι θα είμαστε πάντα κοντά τους για να τους εξυπηρετήσουμε,
Αλλά όλο αυτό θέλουμε να γίνει με ασφάλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Παλαγάκη. Είναι ακόμα μαζί μας απόψε το Υπουργείο Υγείας ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο κύριος Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα μέτρα που έχει λάβει η ΑΔΕ, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός σε τράπεζες και εφορίες για την πληρωμή φορολογικών οφειλών. Ακριβώς για να αποφευχθεί η εικόνα που είδαμε σήμερα σε ορισμένα τραπεζικά καταστήματα, σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, εκδόθηκε έγκαιρα η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για παράταση καταβολής των φορολογικών οφειλών των συμπολιτών μας ηλικίας άνω των 70 ετών και εκείνων που έχουν αναπηρία από 80% και άνω μέχρι και την Παρασκευή 10 Απριλίου. Από τις 16 Μαρτίου οι εφορίες όλες της χώρας λειτουργούν με email και τηλέφωνα έτσι ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη επίσκεψη συμπολιτών μας στις εφορίες. Είμαστε σε διαρκή συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και με τις τράπεζες τις συστημικές ξεχωριστά, έτσι ώστε να δούμε ποιες δράσεις μπορούμε να αναπτύξουμε για να υποστηρίξουμε τη μείωση της επισκεψιμότητας των συμπολιτών μας, των ηλικιωμένων συμπολιτών μας ιδίως, στα υποκαταστήματα των τραπεζών. Από την πλευρά μας, προχωράμε διαρκώς στην περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών μας και στην χρήση της τεχνολογίας. Ήδη από χθες είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική ενημέρωση σχετικά με τις επιστροφές και τις απαιτήσεις των πολιτών από το κράτος. Η ενημέρωση αυτή σε συνδυασμό με τη δυνατότητα δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού IBAN στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TaxisNet απλοποιεί πάρα πολύ τη σχετική διαδικασία. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου δίνουμε τη δυνατότητα για πληρωμή με κάρτα των ρυθμισμένων οφειλών μέσα από το TaxisNet, δυνατότητα η οποία λειτουργεί ήδη και για τις λοιπές οφειλές, αυτές δηλαδή που δεν είναι σε ρύθμιση. Από την Κυριακή το βράδυ προβάλλεται στις οθόνες μας ένα τηλεοπτικό μήνυμα για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας και τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Κάνουμε κι εμείς από την πλευρά μας έκκληση. Μένουμε σπίτι. Αλλάζουμε συνήθειες. Με τη βοήθεια των νεότερων μελών της οικογένειάς μας, μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για την προστασία μας. Μένουμε ασφαλείς, μένουμε υγιείς. Ευχαριστούμε, κύριε Πιτσιλή. Να περάσουμε τώρα σε ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση από την κυρία Μπουλούτζα και την εφημερίδα Καθημερινή. Την προηγούμενη εβδομάδα αναφέρθηκε ότι στο σχεδιασμό σας για τη μάχη με τον νέο κορονοϊό εντάσσεται και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Χθες, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ενέκρινε τη χορήγηση φαρμάκων και σε ασθενείς που δεν νοσηλεύονται. Μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένα τι προβλέπει ο σχεδιασμός σας για ασθενείς με συμπτώματα που ακούν τις συστάσεις και δεν απευθύνονται στα νοσοκομεία? Πώς αυτοί οι ασθενείς θα έχουν την ενδεδειγμένη ιατρική παρακολούθηση και θα λάβουν τη φαρμακευτική αγωγή? Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή αυτός ο σχεδιασμός? Έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη ότι όλοι οι συμπολίτες μας θα έχουν την φροντίδα η οποία πρέπει, είναι απαραίτητη και πρέπει να την έχουν και θα την παρέχουμε. Σε λίγες ημέρες μπαίνει σε λειτουργία το Μητρό Ασθενών με Κορονοϊό, όπου εκεί θα καταγράφονται όλα τα περιστατικά και θα παρακολουθούνται αυτά τα περιστατικά μέσω ενός συστήματος τηλεϊατρικής. Επίσης, σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, ήδη έχει σχεδιαστεί και ξεκινάει η λειτουργία κέντρων υγείας αποκλειστικά για τον κορονοϊό, όπου σε περίπτωση που κάποιος μεταβεί σε αυτό το κέντρο υγείας και χρειαστεί να μείνει στο σπίτι του, τότε θα υπάρχει παρακολούθηση από το κέντρο υγείας και βεβαίως μέσω του συστήματος της τηλεϊατρικής, το οποίο έχουμε σχεδιάσει και ξεκινάει τις επόμενες ημέρες, θα παρακολουθεί το ασθενής. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον χρειαστεί να πάρει
να χορηγηθεί η φαρμακευτική του αγωγή. Υπάρχουν δομές και διαδικασίες, όπως η βοήθεια στο σπίτι, προκειμένου να λάβει την ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή στο σπίτι του όποιος συμπολίτης μας έχει ανάγκη. Αν με επιτρέπετε να προσθέσω και εγώ ότι έχουμε συζητήσει στην Επιτροπή ειδικά κριτήρια με τα οποία θα χορηγείται η αγωγή στην κοινότητα. Φυσικά και δεν είναι για όλους. Φυσικά και δεν αλλάζει το μήνυμα ότι αυτοί που έχουν ήπια νόσο θα την περάσουν ήπια χωρίς να χρειαστούν καμία φαρμακευτική αγωγή. Αλλά έπρεπε σαν Επιτροπή να προβλεφθούν κριτήρια που ο γιατρός της κοινότητας, ο γιατρός της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα μπορέσει να συνταγογραφήσει την αγωγή η οποία αυτή τη στιγμή δίνεται μόνο στο νοσοκομείο και σε εξωτερικούς ασθενείς με βάση κριτήρια. Άνθρωποι αυξημένου κινδύνου, άνθρωποι που έχουν κάποια κλινικά κριτήρια τα οποία επιβάλλουν τη χορήγηση μιας αγωγής υπό παρακολούθηση, γιατί κάθε φάρμακο έχει τις τοξικότητές του. Σε αυτό το μητρό που ανέφερε ο Υπουργός θα περιλαμβάνονται βέβαια και αυτοί οι ασθενείς. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Προκόπη για το newsbomb.gr. Κύριε Τσιόδρα, σχετικά με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και τη δραστηριότητα του ιού, σήμερα γνωρίζουμε περισσότερα ή λιγότερα. Σε περιοχές όπου ήδη σημειώνονται θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών, συνεχίζεται αμύωτη η μετάδοσή του. Παίζει ρόλο η θερμοκρασία ως απόλυτο μέγεθος, η σημαντική μεταβολή της όπως αναμένουμε στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες, ή τελικά δεν επηρεάζει? Ναι, ακούγονται πολλά γι' αυτό. Να πω δύο πράγματα. Πρώτον, υπάρχουν κάποια βασικά επιστημονικά δεδομένα, τα οποία λένε ότι οι αναπνευστικοί ιοί το καλοκαίρι υποχωρούν. Αυτό είναι βασικό επιστημονικό δεδομένο, το ξέρουμε για όλους τους αναπνευστικούς ιούς και τους κορονοϊούς, οι οποίοι μάλιστα έχουν και ένα περίβλημα, το οποίο είναι από λίπος, και σε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά με χαμηλή υγρασία, δηλαδή να μην ευνοείται αυτή η πρόσληψη νερού στον ιό, σπάει. Από την άλλη μεριά, η πρόσληψη νερού και η σχετική υγρασία βοηθάει στο να πέφτουν τα σωματίδια που κουβαλούν τον ιό, τα αεροσταγονίδια όπως λέμε, πολύ γρήγορα κάτω. Δεν ξέρουμε για αυτόν τον νέο ιό τι θα γίνει το καλοκαίρι. Ελπίζουμε ότι θα μειωθεί η διασπορά του, όπως γίνεται για όλους τους αναπνευστικούς ιούς, και θα μειωθεί και η επιβίωσή του στο περιβάλλον, στην πατρίδα μας, η οποία έχει κάποιες ειδικές συνθήκες και θερμοκρασίας και υγρασίας. Παρ' όλα αυτά, όπως σωστά λέει δημοσιογράφος, περιοχές όπως το Hong Kong, οι οποίες έχουν ψηλές θερμοκρασίες αλλά με αρκετή υγρασία, ζουν μια επάνωδο του ιού, η οποία οφείλεται βέβαια και στην επανεισαγωγή κρουσμάτων. Επίσης, το άλλο στοιχείο που δεν υπολογίζεται αυτή τη στιγμή στο καλοκαίρι είναι ότι ο ιός θα κυκλοφορεί σε χώρες που έχουν διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος και κλιματολογικές από τις δικές μας και θα μπορεί να εισαχθεί από αυτές. Άρα, το μόνο που μπορούμε να πούμε με σιγουριά αυτή τη στιγμή είναι ότι ελπίζουμε ότι οι ζεστές θερμοκρασίες θα μειώσουν τη διασπορά του ιού στο περιβάλλον, δεν θα εξαφανίσουν τον ιό, αυτό είναι σίγουρο, και φυσικά θα υπάρχει δυνατότητα επανεισαγωγής του ιού από χώρες οι οποίες θα κυκλοφορεί ο ιός. Δεν μπορούμε να αποκοπούμε από όλους για πάντα. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή για να υπάρχει μια επαγρύπνηση. Εμείς ελπίζουμε και εδώ στο καλό σενάριο ότι η χώρα μας θα έχει κλιματολογικές συνθήκες που δεν θα ευνοούν τη διασπορά του ιού, αλλά δεν το γνωρίζουμε. Κανένας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το πει με σαφήνεια, ούτε 100%. Να σας θυμίσω εδώ ότι είναι ακριβώς αυτός ο λόγος για τον οποίο μιλάνε μερικοί και για δεύτερο κύμα της επιδημίας. Το 2009, στην πανδημία γρήπης, μια γρήπη που με μαθηματική ακρίβεια και αυτή υποχωρεί το καλοκαίρι, είχαμε δεύτερο κύμα την άνοιξη του επόμενου έτους στο Μεξικό, από το οποίο πάλι διεσπάρει στη ΣΥΠΑ και στον υπόλοιπο κόσμο. Άρα χρειάζεται επαγρύπνηση, χρειάζεται επιτήρηση, χρειάζεται μεθοδικότητα στο τι λέμε για τον ιό. Δεν πρέπει να δίνουμε ψεύτικες ελπίδες. Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και μερικά 38 επιστημονικά δεδομένα που λένε ότι αναπνευστικοί ιοί το καλοκαίρι συνήθως υποχωρούν. Ελπίζουμε να το δούμε και με αυτόν τον ιό. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Ευθυμιάδου, την εφημερίδα Έθνος και το Health Report. Κύριε Χαρδαλιά, στην περίπτωση που υπάρξει μεγάλη διασπορά του κορονοϊού στα νησιά με δεκάδες σοβαρά κρούσματα, ποιο είναι το σχέδιο για την περίθαλψη των κατοίκων δεδομένου ότι υπάρχουν περιορισμοί σε μέσα αεροδιακομιδών? Νομίζω ότι την πρώτη στιγμή έχουμε ξεκαθαρίσει την ανάγκη να παραμείνουμε μακριά από τα νησιά μας. Γι' αυτό και πήραμε πολύ σημαντικά μέτρα που αφορά στην δυνατότητα ακόμα και σήμερα μετάβαση στα νησιά μόνο για τους μόνιμους κατοίκους. Προφανώς οι αεροδιακομιδές είναι δύσκολες. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να σας θυμίσω ότι υπάρχει όχι ένα γενικό σχέδιο, αλλά πολλά ειδικά σχέδια που αφορούν την κάθε περίπτωση και το κάθε σενάριο. Ένα από το σενάριο αυτό είναι να προχωρήσουμε στις φάσεις που θα υπάρχει εξάπλωση του ιού,
Στη φάση αυτή ενεργοποιούνται και διάφορα άλλα μέσα με βάση το υπηρεσιακό μας σχέδιο, είτε εναέρια είτε πλωτά, και σε επόμενες φάσεις, ακραίες φάσεις, προχωρούμε ακόμα και στην οργάνωση πλωτών νοσοκομείων, έτσι ώστε να συνδράμουμε στο έργο των νοσοκομείων της περιοχής ή των κέντρων υγείας. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι από την πρώτη στιγμή όλος ο επιχειρησιακός μας σχεδιασμός βασίστηκε στο να είμαστε έτοιμοι για τα πάντα. Η αναγκαιότητα του να μείνουμε μακριά από τα νησιά είναι πρωταρχικής σημασίας, γι' αυτό και πολύ νωρίς πήραμε τα μέτρα στο να μην μεταβαίνουν στα νησιά παρά μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κρατήσουμε, και το βασικότερο είναι ότι σε περίπτωση που χρειαστεί να είναι όλοι σίγουροι ότι το ελληνικό κράτος έχει όλα τα μέσα και όλες τις δυνατότητες και το συγκεκριμένο σχέδιο για να μπορέσει να ανταποκριθεί. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Κομνηνού και το ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984. Από ό,τι ξέρουμε, οι οικοδομές συνεχίζουν να λειτουργούν. Θεωρείτε ότι είναι ασφαλής χώρος εργασίας, και με ποιο έγγραφο κινούνται νόμιμα η μηχανική και τα συνεργεία στα ιδιωτικά έργα? Σε σχέση με τις οικοδομές, νομίζω δεν έχει ανασταλεί όλη η οικονομική λειτουργία της χώρας. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές που πρέπει τα εργοτάξια να εφαρμόζουν και συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Από εκεί και πέρα παρατηρούμε σε κάθε περιοχή τι συμβαίνει. Είδατε ότι χτες κιόλας πήραμε σημαντικές αποφάσεις που αφορούσε εργοτάξιο, εφαρμόζουν και συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Από εκεί και πέρα παρατηρούμε σε κάθε περιοχή τι συμβαίνει. Είδατε ότι χτες κιόλας πήραμε σημαντικές αποφάσεις που αφορούσε εργοτάξιο μεγάλου έργου. Όμως για άλλη μια φορά συστήνουμε προσοχή. Οι έλεγχοι που γίνονται, και ειδικά όταν υπάρχουν καταγγελίες, πιστέψτε με ότι είναι άμεση, και σε κάθε περίπτωση το ζήτημα αυτό το παρατηρούμε σε καθημερινή βάση. Να πω εδώ ότι το μέτρο της φυσικής απόστασης μπορεί να εφαρμόζεται οπουδήποτε λειτουργεί και συνεχίζει να λειτουργεί ο πρωτογενής τομέας της χώρας. Αυτό μας ενδιαφέρει. Η φυσική απόσταση μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει να παραλύσουν τα πάντα. Έτσι, να είμαστε σαφείς σε αυτό. Γιατί δέχομαι και εγώ ένα κατακλυσμό ερωτήσεων καθημερινά που αφορά τη λεπτομέρεια της υπολεπτομέρειας, και παραγνωρίζεται το κύριο μήνυμα που αφορά τη φυσική απόσταση, την κοινωνική απομάκρυνση, που είναι το βασικότερο μέτρο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Τελευταία ερώτηση από την κυρία Γκουρίδη, την ιστοσελίδα News for Health και τα δικαιολογητικά. Κύριε Τσιόδρα, μας αναφέρατε χθες πως βάσει μοντέλων υπολογίζεται πως το 50% των περιπτώσεων η μετάδοση του ιού έγινε από ασυμπτωματικούς. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά και να μας εξηγήσετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό στον τρόπο διαχείρισης του ιού, ιδίως όταν με το καλό φτάσουμε στην επόμενη μέρα? Να πω ότι αυτό είναι μαθηματικές εκτιμήσεις, οι οποίες προκύπτουν εν πωλής και από τη δουλειά των συναδέλφων στο Imperial College, και μιλάνε για κάθε συμπτωματικό. Υπάρχει ένας ασυμπτωματικός που μπορεί να μεταδώσει την νόσο. Έτσι. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια επιστημονική, η οποία είναι διαφορετική από ότι εγώ το έχω και μπορώ να το δώσω σε άλλους δύο. Επίσης, η ασυμπτωματική φαίνεται ότι δεν είναι τόσο μεταδοτική όσο η συμπτωματική. Υπάρχουν πολλοί παράμετροι. Υπολογίζεται λοιπόν ότι υπάρχει ένα ποσοστό από 10 έως 50% των μεταδόσεων που οφείλεται σε ασυμπτωματικούς, σε ανθρώπους που έχουν πολύ ελαφρά συμπτωματολογία, γιατί είναι νέοι, το περνάνε ελαφρά, δεν γνωρίζουν ότι το έχουν, τους τρώει λίγο ο λαιμός τους και δεν δίνουν τη σημασία που πρέπει. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή να τηρηθεί το μήνυμα αυτό που είπα και που λέω και επαναλαμβάνω πολλές φορές. Θεωρητικά όλοι μας είναι δυνατόν να έχουμε την νόσο. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο το ότι έχουμε την νόσο, γιατί έχουμε πει ότι οι περισσότεροι θα το περάσουν ελαφρά, αλλά θα υπάρξουν και μερικοί που θα το περάσουν σοβαρά και νέοι, δεν υπάρχει ανοσία. Αλλά μας ενδιαφέρει να μην τη μεταδώσουμε την νόσο. Και μας ενδιαφέρει να τη μεταδώσουμε την νόσο σε μικρό χρονικό διάστημα. Να μην γίνει αυτό το πικ, αυτή η έξαρση με τους 700 και τους 800 και τους 900 και τους 1000 θανάτους την ημέρα που βλέπουμε στην Ιταλία. Στην πατρίδα μας θα ήταν 150 οι θάνατοι και όχι 6-7 σήμερα. Μου στείλατε ένα μήνυμα για τον ακριβή αριθμό θανάτων ένα μέρα. 49 είναι οι θάνατοι. Αυτό είναι το νούμερο της ημέρας. Αλλά και είναι ιερό νούμερο και είναι απαιτεί σεβασμό για αυτούς τους ανθρώπους που πέθαναν στη μάχη με τον ιό. Αλλά θέλω να πω εδώ ότι για φανταστείτε να είχαμε 150 θανάτους την ημέρα, κατά τη στοιχεία. Τι θα ήταν αυτό? Άρα αυτή τη στιγμή επιβάλλεται από όλους μας να σκεφτούμε ότι πιθανώς να τον έχω,
να μην έχω συμπτώματα και να το μεταδώσω στο διπλανό μου. Άρα πρέπει να τηρήσω τα μέτρα. Είναι κρίσιμες αυτές οι εβδομάδες για να ζήσουμε ένα σύστημα υγείας που θα μπορεί να ανταποκριθεί και να μην βλέπουμε σκηνές τύπου Γουχάν, τύπου Ιταλίας, τύπου νοσοκομείων της Νέας Υόρκης, που έχω εικόνες σαφείς από φίλους που μιλάω κάθε μέρα, και να καταλάβουμε ότι ακόμα και κάποιος ασυμπτωματικός ή με ελαφρά συμπτώματα μπορεί να μεταδίδει την νόσο. Σε τι ποσοστό γίνεται αυτό, μόνο εκτιμήσεις έχουμε. Δεν το ξέρουμε με ακρίβεια. Και οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται σε λίγα δεδομένα. Θα το δούμε στο μέλλον με μελέτες αντισωμάτων, όταν ο ιός θα έχει κάνει την πορεία του στις χώρες και θα ξέρουμε πόσοι ακριβώς έχουν περάσει την νόσο και θα έχουμε ερωτηματολόγια στο οποίο θα λέμε αν πέρασες ή είχες τότε συμπτώματα. Αυτές οι μελέτες τότε θα μας καθοδηγήσουν για το τι ακριβώς συνέβαινε με τους συμπτωματικούς και τους ασυμπτωματικούς. Σας ευχαριστούμε πολύ.